Λοιπόν, Αντριάννα, σε δύο κύματα, όπως είπες και εσύ, διενεργήθη αυτή η δημοσκόπηση για πρόθεση ψήφου στις ευρωεκλογές πριν τα γεγονότα Μπαλτάκου και μετά. Πριν και μετά, έχουμε λοιπόν 1η και 2 Απριλίου 2014 την πανελλαδική δημοσκόπηση. Βλέπουμε πριν από την υπόθεση Μπαλτάκου, λοιπόν, βλέπουμε το προβάδισμα που καταγράφει η Νέα Δημοκρατία, 21,7% έναντι 19,6% του ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελιά στο 5,4%, 3,9% ανεξάρτητοι Έλληνες, 6,9% Χρυσή Αυγή, 2,1% η Δημοκρατική Αριστερά, 5,8% το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, 9,2% το Ποτάμι, 6,5% άλλο κόμμα, 1,8% Λευκό Άκυρο και 17,1% η αδιευκρίνηστη ψήφο. Πάμε τώρα στην επόμενη κάρτα, όπου η πανελλαδική έρευνα επαναλήφθηκε 3 Απριλίου μετά τα γεγονότα. 20,8% η Νέα Δημοκρατία, 21,5% ο ΣΥΡΙΖΑ, 4,6% η Ελιά, 4% οι ανεξάρτητοι Έλληνες, 7,7% η Χρυσή Αυγή, 1,7% η Δημάρ, 6,2% το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, 8,5% το Ποτάμι, 5,6% άλλο κόμμα, 2,7% Λευκό Άκυρο και στο 16,7% η αδιευκρίνηστη ψήφος. Ενδιαφέρον έβριμα σε αυτή τη δημοσκόπηση είναι και η απάντηση των πολιτών εάν επιθυμούν να γίνουν βουλευτικές εκλογές μαζί με τις ευρωεκλογές. Αν θέλουμε δηλαδή πρόορες ή όχι εκλογές, για να το διατυπώσουμε αλλιώς το ερώτημα, βλέπουμε την απάντηση της εταιρείας συντηρητική πλειοψηφία, 55,2%. Λέει όχι, δεν θέλουν πρόορες εκλογές, 35,9% ναι και 8,9% δεν ξέρω, δεν απαντώ. Και κλείνοντας να σας πω ότι στο ερώτημα για την καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, το προβάδισμα έχει ο κύριος Σαμαράς με 41,2% έναντι 33,3% του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μία δημοσκόπηση λοιπόν η οποία έγινε σε δύο φάσεις, εν θερμό θα λέγαμε, και θα υπάρξουν ασφαλέστερα συμπεράσματα προφανώς στο επόμενο διάστημα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη.